Λοιπόν, συνέχεια, έχουμε ιστιοπλοεία, έτσι. Ναι, μετά από τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις, ανοίγει η αυλαία για το τέταρτο Spetses Classic Yacht Race, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Ιουνίου. Εμείς θα έχουμε Μουντιάλ εκείνη την περίοδο, δεν θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε, όμως αναμένεται ο συναγωνισμός να είναι πολύ μεγάλος και φέτος. Πάμε να δούμε. Αποτέλεσαν αχώριστοι σύντροφοι και εργαλεία για χρόνια. Σκάφη τεκμήρια της ελληνικής ναυτικής μας παράδοσης που έχουν σίγουρα να διηγηθούν πολλά γεγονότα και στιγμές μιας άλλης εποχής, μετέχουν 19 με 22 Ιουνίου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνή Αγώνα Κλασικών και Παραδοσιακών Σκαφών και Καϊκιών με την επωνυμία Spetses Classic Yacht Race 2014 με διοργανωτή το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας. Για ακόμη μια χρονιά, οι πανέμορφες ακτές των Σπετσών και το γραφικό μπογάζι μεταξύ Σπετσών και Πελοποννήσου θα χρωματιστούν από τα πανιά των συμμετοχόντων που θα συναγωνιστούν σε παράκτιες ιστιοδρομίες, προσφέροντας ένα θέαμα μοναδικό, βγαλμένο από μια άλλη εποχή. Αυτή η ποικιλία των σκαφών, τα οποία μετέχουν, είναι μια αναδρομή στο παρελθόν, συνήθως ρομαντική αναδρομή, γιατί και το κάθε ένα σκάφος ξεχωριστά έχει μια δική του ιστορία. Τα σκάφη που θα μετάσχουν στον αγώνα θα είναι χωρισμένα και φέτος σε τέσσερις κατηγορίες. Στα κλασικά σκάφη, στα παραδοσιακά καΐκια, στα σκάφη ανοιχτού τύπου Λατίνια, ενώ για πρώτη φορά θα μετάσχουν και σκάφη κατηγορίας Dragon. Το διαφορετικό της φετινής διοργάνωσης θα είναι ο ιστιοπλοϊκός αγώνας της Κέρκυρας που θα διεξαχθεί 12 με 14 Ιουνίου και ο οποίος θα λειτουργήσει ως προπομπός του Spetses Classic Yacht Race. Η διαδρομή προς τις Spetses περιλαμβάνει το πέρασμα από μικρά νησάκια και γραφικά λιμάνια που θα καλωσορίσουν τα σκάφη για τον αγώνα των Σπετσών. Πάει η θάλασσα, πάμε και στο στίβο τώρα πάλι.